Όσο μεγαλώνω μου είναι πάρα πολύ έντονο αυτό. Γίνεται όλο και πιο έντονο. Έξα τα 39 πριν περίπου 10 μέρες. Αυτό που σκεφτόμουν εκείνη τη μέρα ήταν ότι, φίλε, είμαι 39. Εάν δεν κάνω τώρα κάτι, τα επόμενα 15-20 χρόνια να ζήσω πράγματα και να κάνω πράγματα που γουστάρω, γιατί να τα κάνω μετά τα 60. Αυτό που με τρομάζει σαν ιδέα και που βλέπω να γίνεται στον κόσμο, και το έκανα και εγώ ίδιος έτσι, ήταν να κάνω πράγματα τώρα, να τρέχω, να κουράζομαι. Και συμφωνώ, γιατί και εγώ έχω τους στόχους μου, και εγώ έχω τα όνειρά μου, και εγώ τρέχω για αυτά, αλλά όχι να μην ζω καθόλου και να πω ότι θα τα ζήσω όλα μετά τα 60 και τα λοιπά. Δηλαδή, η ζωή είναι τώρα. Ταυτόχρονα, λοιπόν, με την προσπάθειά μας για να πετύχουμε τους στόχους μας, πρέπει να ζούμε. Γιατί δεν έρχονται πίσω αυτά τα χρόνια. Θα πάω πάρα πολύ τη θάλασσα και κάποια στιγμή στη ζωή μου το χάσα. Ενώ παραιτήθηκα από το στρατό για να έχω χρόνο το πρωί, κάποια στιγμή δεν πήγαινα πάλι στη θάλασσα. Και λέω, ρε φίλε, τι κάνεις, τι κάνεις. Δεν έχεις μια ώρα να πας να κάνεις ένα κολύμπι, να δεις τον ήλιο. Μα είναι δυνατόν. Μα τι θες να κάνεις αυτόν τον κόσμο. Και έδωσα δύο χαστούκια στον εαυτό μου και του λέω, ξύπνα, ξύπνα. Κόψε από κάτι άλλο. Αν με κάτι με κάνει χαρούμενο, είναι ότι, ρε παιδί μου, έχω χρόνο να κάνω κάποια πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Μαζί με τη σκληρή δουλειά, μαζί με τους στόχους μας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα.